Τώρα, ακριβώς ένα χρόνο πριν, η τραγωδία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας με την πτώση του δέντρου που προκάλεσε το θάνατο του 51χρονου Παναγιώτη Μητρέλου. Και φαίνεται ότι ένα χρόνο μετά έχουμε νέα δεδομένα στο δικαστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Η αποκάλυψη ήρθε από το neakrit.gr. Πάμε στον Νίκο Αγγελίνο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την προκαταρκτική εξέταση για το θάνατο του Παναγιώτη Μητρέλου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία ξεκίνησε το διάστημα που ακολούθησε ουσιαστικά της τραγωδίας της 18ης Αυγούστου του 2022, οπότε εκεί είχε συμβεί το τραγικό συμβάν. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη, αναφορικά δηλαδή με τη διερεύνηση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης αυτής που είχε σοκάρει το Ηράκλειο, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που είχε παραγγείλει ο εισαγγελέας πνευμελαιωδικών Ηρακλείου για τη διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια διαπαραλήψεως, καλούνται σε ανομωτή εξέταση μέσα στο επόμενο διάστημα τρία άτομα μάνο. Τα δύο από αυτά έχουν ήδη εξεταστεί και καλούνται να εξεταστούν συμπληρωματικά. Μιλάμε για τον αρμόδιο δήμαρχο Ηρακλείου και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου, οι οποίοι, όπως είχαμε πριν από λίγους μήνες, είχαν καταθέσει ξανά ανομωτή. Σήμερα λοιπόν αποκαλύπτει η Νέα Κρήτη ότι καλείται να εξεταστεί και τρίτο άτομο, το οποίο δεν έχει καταθέσει ξανά για την υπόθεση. Μιλάμε με λίγα λόγια πλέον μόνο για τρίτο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στο κάδρο των αρχών της διερεύνησης που διενεργείται ακόμα. Να θυμίσουμε τέλος ότι από την πλευρά της οικογένειας φαΐνης του Μητρέλου η ευθύνη για το συμβάν ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Πρέπει να πούμε ωστόσο κλείνοντας ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών πιθανώς η βεντάλια των ευθυνών για τη συγκεκριμένη υπόθεση να ανοίξει περαιτέρω. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.